Καλησπέρα σας, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα. Είναι καλά τα πράγματα στο ασφαλιστικό μας σύστημα? Και σας το ρωτώ αυτό γιατί πάντα η αγωνία μιας γενιάς που ξεκινάει από τη δική σας ηλικία και φτάνει στη δική μου, γιατί έχουμε μια απόσταση, λέει θα πάρουμε σύνταξη. Νιώθετε ότι έχουμε κάνει εκείνες τις κινήσεις που να πούμε ότι έχει διασωθεί προς το παρόν? Τα πράγματα είναι αισιόδοξα, θα το θέσω έτσι. Με ποια έννοια? Έχουμε κάνει μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση το 2016, η οποία διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος. Βιωσιμότητα οικονομική και κοινωνική. Δηλαδή να μπορεί και οικονομικά να μην είναι ελλειμματικό. Ήδη από το 2016 και μετά έχουμε πλεονάσματα στον ενίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό είναι εγγυήτρια δύναμη για να μπορούν να διασφαλίσονται οι συντάξεις των επόμενων γενεών. Και κοινωνικά αποτελεσματικό με την έννοια να μπορούμε να δίνουμε επαρκείς παροχές. Το γεγονός, ας πούμε, ότι μπορέσαμε να σώσουμε και να μην προχωρήσουμε σε μια ακόμη περικοπή το 19, όπως απαιτούσαν οι δανειστές, ήταν ακριβώς αποτέλεσμα της καλής εξέλιξης του ασφαλιστικού συστήματος, των καλών δεδομένων που έχει διασφαλίσει η ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Το γεγονός ότι από 1η-1η του 19, 620.000 συντάξεις βλέπουν για πρώτη φορά αύξηση. Γιατί είχαμε να δούμε αυξήσεις στις συντάξεις πριν το 2010. Βλέπουμε αύξηση για πρώτη φορά στις συντάξεις. Επίσης, είναι αποτέλεσμα της καλής πορείας πια του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο αναδιαρθρώθηκε συνολικά το 2016 και έκτοτε έχει μπει σε στέρεες βάσεις. Άρα, προφανώς μένουν πολλά ακόμη να γίνουν. Εγώ, ας πούμε, παραδέχομαι ότι υπάρχουν προβλήματα καθημερινής λειτουργίας του ΕΦΚΑ στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά έχουν τεθεί τα πράγματα σε σταθερές βάσεις και πλέον παράγει θετικά αποτελέσματα και θα βελτιώνεται χρονιά με τη χρονιά. Οι ασφαλισμένοι πάντως βλέπουν προβλήματα στις εισφορές, παρά τις διορθώσεις που κάνατε. Πάλι λένε ότι είναι εξοντωτικές, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εισφορές για εμάς. Δεν μας έχουν ανακουφίσει στο βαθμό που επιβάλλουν οι συνθήκες στην αγορά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά το 80% πληρώνουν λιγότερα, ήδη πλήρωσαν λιγότερα σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα, τις χρονιές 17 και 18. Αυτό δεν είναι άποψή μου ή εκτίμησή μου, αυτό είναι δεδομένα από τα ειδοποιητήρια που στέλνονται στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και το 15 με 20% που επιβαρύνθηκε παραπάνω τις χρονιές 17 και 18, ελαφρύνεται από 1η-1η του 19. Θα το δουν αυτό στα ειδοποιητήρια που λαμβάνουν τώρα, προς τα τέλη Φεβρουαρίου. Έλαβαν με αρχές Μαρτίου. Εκεί θα φανεί πια και η ελάφρυνση και σε αυτούς τους μεσαίων εισοδημάτων επαγγελματίες. Άρα πια έχουμε ένα σύστημα που το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών θα πληρώνει λιγότερα από ό,τι με το προηγούμενο. Και η προτίσως είναι πιο δίκαιο σύστημα, διότι πια οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν πληρώνουν στη βάση τυχαίων ποσοστών της εξέλιξής τους. Ξέρετε ότι με το προηγούμενο σύστημα είχαμε τις κλάσεις, ασφαλιστικές κλάσεις, που ένας άνθρωπος μπορεί να μην έβγαζε τόσο, αλλά έπρεπε να πληρώσει το ίδιο με έναν που είχε μεγαλύτερο κύκλο εργασιών. Γιατί είχε συμπληρώσει 20 ετία. Ακριβώς. Πλέον κανείς πληρώνει το ίδιο ποσοστό στη βάση των πραγματικών του εισοδημάτων. Και αυτό είναι ένα στοιχείο δικαιοσύνης. Η ανακοίνωση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και θα φέρει κάτι δικαιότερο, σας τρομάζει? Εσείς βλέπετε μια αποδόμηση του ασφαλιστικού συστήματος αν εκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια πρόταση, την πρόταση της παράταξής του για το ασφαλιστικό, η οποία είναι βαθιά προβληματική, γιατί αφήνει στον αέρα σημερινούς συνταξιούχους και ασφαλισμένους. Θα εξηγήσω με ένα πολύ απλό τρόπο γιατί. Στο σύστημά μας, οι σημερινές εισφορές πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Οι εισφορές μας δεν μπαίνουν σε ένα κουμπαρά και μας περιμένουν να τις βρούμε όταν θα γίνουμε 62 χρονών. Οι σημερινές εισφορές πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Ο κύριος Μητσοτάκης πρότεινε ότι η επικουρική ασφάλιση και η υγεία θα πρέπει να πάει στην ιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή να κλείσει η στρόφιγγα των εισφορών αυτών προς το σύστημα. Αυτό εύλογα, όπως καταλαβαίνει κανείς, δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Πώς θα πληρωθούν οι σημερινοί συνταξιούχοι, αν θα κοπεί μια τόσο μεγάλη εισρωή εσόδων προς το σύστημα? Πώς? Εμείς υπολογίσαμε αυτό το κόστος και είναι ένα κόστος 55 δισεκατομμυρίων ευρώ για να καλυφθούν σημερινοί συνταξιούχοι και σημερινοί ασφαλισμένοι. Γιατί και εγώ και εσείς που πληρώσαμε κάτι για την επικουρική μας ασφάλιση και την υγεία, κάτι προσδοκούμε να πάρουμε. Δεν τα πληρώσαμε υπερπίστεως. Αυτό το κόστος λοιπόν στην πρότασή του είναι 55 δισεκατομμύρια. Και ρωτάω εγώ ότι θα πρέπει, εφόσον καταθέτει μια πρόταση, να την κοστολογήσει και να πει από πού θα καλυφθεί αυτή την τρύπα, εάν ήθελε ποτέ εφαρμοστεί η πρότασή του. Αν αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργήσει τεράστιο έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό ή αν αυτό σημαίνει ότι θα προβεί σε μειώσεις συντάξεων. Αυτά θα πρέπει να τα λέει για να είναι ανοιχτές και ξεκάθαρες προτάσεις.
Επομένως, είναι ένα σύστημα το οποίο αυτό πρώτον είναι βαθιά προβληματικό, αφήνει στον αέρα συνταξιούχους και ασφαλισμένους και οι μόνοι που φαίνεται να ευνοούνται από την πρότασή του είναι οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, στις οποίες θα αυξηθεί ο κύκλος των εργασιών του. Ουσιαστικά, πλασάρει τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, λέγοντας πόσο καλές αποδόσεις θα έχουν τα κεφάλαιά τους. Δεν είναι έτσι. Όταν λέει πόσο καλές αποδόσεις έχουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και να στείλουμε εκεί τις εισφορές μας, τι ακριβώς είναι. Και να πω και κάτι εδώ που χρειάζεται προσοχή. Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες επενδύουν τα χρήματα που εισπράττουν και τα ανοίγουν στον επενδυτικό κίνδυνο. Αυτό ένας ασφαλισμένος πρέπει να το ξέρει. Στη χώρα μας δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατάρρευσης ασφαλιστικών προϊόντων, τεράστιας απώλειας ασφαλιστικών προϊόντων, που οι άνθρωποι έμειναν από τη μια μέρα στην άλλη έκθετοι και έχασαν κόπους μιας ζωής γιατί επένδυσαν εκεί. Δεν λέω ότι όλα δουλεύουν έτσι, αλλά λέω ότι αυτούς τους κινδύνους πρέπει να τους ξέρει ένας πολίτης. Σύμφωνα, αυτό το ζήσαμε και με τα ασφαλιστικά ταμεία, με την περίφημη ιστορία των ομολόγων. Του PSI, έτσι. Το 2012. Δηλαδή, τώρα, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες όμως, έτσι. Δεν είναι, τα πράγματα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Το 2012 υπήρχε κυβέρνηση συγκεκριμένη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ που προχώρησε σε αυτές τις αλλαγές, να τα λέμε όλα δηλαδή. Ελάτε να δούμε όμως, μια και αναφερθήκατε σε αυτά που πηγαίνουν για την υγεία, τι γίνεται με αυτή την ιστορία των ελευθερών επαγγελματιών, με τον πρώην ΟΑΕ, όπου εκεί λένε, μα εγώ για την αδυναμία που είχα, καλούμε να ρυθμίσω μια οφειλή, ελπίζουμε ότι θα βγει η ρύθμιση, θα μου το πείτε και αυτό, παρά τις ενστάσεις των δανειστών, αλλά δεν είχα για 3, 5, 2 χρόνια, δεν είχα καμιά ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Άρα γιατί με καλείς να ρυθμίσω και αυτά και δεν μου τα διαχωρίζεις? Πρώτον, να πούμε το εξής. Η παρούσα κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που εξελέγει έδωσε τη δωρεάν πρόσβαση όλων στην υγεία. Εννοώ και των ανασφάλιστων στην υγεία. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που σχολιάζετε εσείς, ότι εγώ πριν το 2015, άρα αυτά που σχολιάζετε αφορά την περίοδο πριν το 2015. Πριν το 2015 λέει ένας ασφαλισμένος, αφού δεν πλήρωσα, δεν είχα και παροχή. Γιατί να τα χρωστάω? Εμείς το αλλάξαμε αυτό. Από την αρχή της διακυβέρνησης, η πρώτη ενέργεια που κάναμε ήταν να διασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων στην υγεία. Άρα και κάποιος που χρωστούσε εισφορές, που δεν είχε την ασφαλιστική του ενημερότητα, μπορούσε και μπορεί να έχει πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Άρα αυτό έχει αλλάξει. Σε ό,τι αφορά είναι τώρα. Πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό της δαπάνης από αυτό που ενδεχομένως αξιοποίησε, ας το πούμε. Όχι, σε ό,τι αφορά τις εισφορές, δεν έχουν αλλάξει οι εισφορές για την υγεία από αυτές που. Άρα από το 2015 λέτε και μετά, από τη μέρημνα για τους ανασφαλίστους, ξεχνούμε αυτή τη διεκδίκηση. Πρακτικά δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα, εφόσον από το 2015 και μετά πριν, η υγεία είναι ανοιχτή για όλους. Στο πριν, εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε συνολικά. Δεν είναι πολύ σωστό πάντως κανείς να αρχίζει και να κάνει αυτή την προσέγγιση στο ασφαλιστικό σύστημα, γιατί αυτή δεν είναι μια προσέγγιση δημόσιου συστήματος. Δηλαδή, αν κανείς λέει, εγώ να μην πληρώσω και ας μην πάρω τίποτα, δημιουργεί το πρόβλημα της αλληλεγγύης των γενεών. Πώς εγώ ως δημόσιο θα συνεχίσω να έχω παροχές για όλους, αν όλοι σταματήσουν και πούν δεν πληρώνουν? Το λέω με έναν πολύ απλό τρόπο, αλλά για να είναι το λίγο λέτε, κατανοητό. Αλλά καταλαβαίνετε έτσι, και εσείς ότι κάποιος δαπάνησε από λίγα έως πολλά ευρώ στην περίοδο που δεν είχε κάλυψη. Μιλώ για πριν το 2015, ξεκινώντας με τη μέρημνα που, όπως λέτε, υπήρξε για τους ανασφαλείς. Κάποιος δεν δαπάνησε, αν σόρευσε χρέη. Μάλλον δεν πλήρωσε για να σόρευσε χρέη. Αυτό εννοούμε. Ο σχεδιασμός ο δικός μας είναι. Πρώτα απ' όλα έχουμε βάλει μια τάξη στο σύστημα, έτσι. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την υγεία, πρόσβαση σε όλους στην υγεία, ακόμη και στους ανασφάλιστους. Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό και είναι υποχρέωσή μας να την παρέχουμε σε όλους. Δεύτερον, να έχουμε ένα σύστημα σταθερό, βιώσιμο, όπως σας το περιέγραψα. Να μπορέσουμε και πια έχουμε μπορέσει να μειώσουμε και τις εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κρατήστε ότι και οι αγρότες πια είναι στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, άρα θα πάρουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Ξεχνάμε λοιπόν αυτά που ξέραμε, ότι μονίμως οι αγρότες ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και παίρναν τον ΟΓΑ εξαιρετικά ελάχιστα ποσά προκειμένου να ζήσουν ως συνταξιούχοι. Και αυτό πια ένας αγρότης πια θα λαμβάνει τη σύνταξη που λαμβάνει ένας δημόσιος υπάλληλος, ανάλογα και με τις εισφορές που πληρώνει. Και το τρίτο που είναι ότι προσπαθώντας να κλείσουμε πληγές του παρελθόντος, κάνουμε μια μεγάλη ρύθμιση. Θα προχωρήσουμε δηλαδή με μια μεγάλη ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση θα προχωρήσει, να το πω ακόμη μια φορά αρκετά καθαρά. Εντός Μαρτίου πιστεύω θα μπορέσουμε να νομοθετήσουμε και να τεθεί σε εφαρμογή ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με το maximum των 120 δόσεων, όπως και για την εφορία. Θα περιλαμβάνει τα εξής. Το πρώτο, κούρεμα βασικής οφειλής, το πιο σημαντικό. Η βασική οφειλή θα κουρεύεται. Από τις προσαυξήσεις.
Άλλο ζήτημα το κούρεμα των προσαυξήσεων. Και η βασική οφειλή θα κουρεύεται. Θα επανυπολογίζεται στη βάση των πραγματικών εισοδημάτων του ασφαλισμένου. Mm-hmm. Αυτό στη συντριπτική πλειονότητα οδηγεί σε μειωμένη οφειλή. Δηλαδή, είναι στην πραγματικότητα άνθρωποι οι οποίοι λόγω των χαμηλών εισοδημάτων τους δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Άρα θα κουρεύεται η βασική οφειλή. Κούρεμα προσαυξήσεων κατά 85%, mm-hmm. όχι έως, κατά 85% κούρεμα προσαυξήσεων. Και μετά η νέα οφειλή που διαμορφώνεται, που είναι πολύ χαμηλότερη, αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης στα 50 ευρώ. Αυτό είναι περίπου χωρίς το σχήμα. Όρια. Χωρίς όρια. Χωρίς όρια. Αυτό είναι το σχήμα. Θα καταλαμβάνει ελεύθερους επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους, θα καταλαμβάνει και όσους έχουν κλείσει τα βιβλία τους. Πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έκλεισαν τα βιβλία τους και έχουν ένα χρέος που πρέπει να το ρυθμίσουν. Και κυρίως θα ανακουφίσει πολύ κόσμο ο οποίος είναι στα όρια της συνταξιοδότησης, έχει συγκροτήσει δικαίωμα σύνταξης, αλλά λόγω των χρεών του δεν μπορεί να πάρει σύνταξη. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι συμπολίτες μας, 67 χρονών, οι οποίοι έχουν ένα χρέος, ας πούμε, πάνω από 20.000 και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουν την οφειλή τους, θα λάβουν σύνταξη και θα γίνεται μια μικρή παρακράτηση από τη σύνταξή τους σε 120 δόσεις για να αποπληρωθεί και το χρέος. Είναι μια ρύθμιση που θα δώσει πολύ μεγάλη ανάση. Μας το λέτε με πίστη και δυναμισμό. Ναι, ναι, όπως είπατε. Όπως μας είχατε πει και για την αύξηση του κατώτατου μισθού, παρότι λίγες μέρες πριν μας είχαν πει οι δανειστές ότι το συζητούμε, δεν το αποδεχόμαστε απολύτως κλπ. Πάμε να δούμε πώς αυτό ήδη διαμορφώνει συνθήκες και στην αγορά. Για το μισθό. Είναι πολύ νωρίς για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα, έχουμε εκτιμήσεις. Έχουμε όμως κάποια καλά δεδομένα αυτή τη στιγμή. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 1η Φεβρουαρίου, 650 πια για όλους. Καταργήθηκε και ο υποκατώτατος, ντροπιαστικός υποκατώτατος, άρα και οι νέοι εργαζόμενοι πήγαν στα 650 ευρώ. Για τους νέους είναι πολύ σημαντική αύξηση. Γιατί ο κατώτατος για τους νέους ήταν 510, άρα έχουν μια αύξηση 28%. Μέχρι στιγμής παρατηρούμε μια πολύ καλή συμμόρφωση από τις επιχειρήσεις, δηλαδή οι επιχειρήσεις έχουν αλλάξει τις μισθοδοσίες τους, αυτά που δηλώνουν κτλ. Να πω ότι οι επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν πολύ καλά και με τις συλλογικές συμβάσεις. Στους κλάδους που έγιναν υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ελέγχθηκαν οι επιχειρήσεις, είχαν συμμορφωθεί απολύτως. Παρατηρούμε μια καλή συμμόρφωση από τις επιχειρήσεις. Εμείς ξέρουμε και ποιες επιχειρήσεις δίνουν τον κατώτατο, οπότε θα ελεγχθούν για να δούμε την προσαρμογή. Αυτό πώς ξέρετε ότι συμμορφώθηκαν? Έχουν από τη αλλάξει στιγμή τις που και εσείς αναγνωρίζετε ότι δεν έχουμε επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου για να δούμε, γιατί δεν μιλούμε για τις μεγάλες εταιρείες που εκεί πράγματι έχετε μια πρόσβαση και ηλεκτρονικά μπορεί να γίνει για να δείτε τις λίστες, τα payrolls. Όλες οι επιχειρήσεις και οι πιο μικρές δηλώνουν τους εργαζόμενούς τους και τους μισθούς τους στο σύστημα πια εδώ και χρόνια. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι επειδή τους δώσαμε μια περίοδο προσαρμογής, μας το ζητούσαν και οι λογιστές τους, πια περίπου το σύνολο των επιχειρήσεων που δήλωναν μισθούς κάτω από 650 έχουν αλλάξει τις μισθοδοσίες τους. Εμείς ξέρουμε ποιες επιχειρήσεις είναι αυτές, θα γίνουν και έλεγχοι. Δεν νομίζω ότι, για να είμαστε τώρα έτσι πιο πρακτικοί, δεν θα κάνουν αυτού του τύπου τις παραβιάσεις οι εργοδότες. Ένας εργοδότης δεν θα πάει τώρα να μην δώσει τον κατώτατο μισθό. Είναι μια πολύ κλασική παραβίαση που επισύει αστικές και ποινικές κυρώσεις, σοβαρές, και την επόμενη μέρα θα βρεθεί χωρίς κανέναν άλλον έλεγχο, μόνο με το ότι δεν έχει δώσει το 650, θα βρεθεί με πολλαπλάσιες οφειλές λόγω προστήμων. Άρα δεν είναι από αυτού του τύπου τις παραβιάσεις που συνηθίζονται. Δεν παραβιάζει κανείς εύκολα τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή είναι πολύ κλασικό, καθαρός νόμος για να κάνει κανείς τέτοιου τύπου παραβιάσεις. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι υπήρχε μια επιχειρηματολογία το προηγούμενο διάστημα. Και από συγκεκριμένους κύκλους μέσων μαζικής ενημέρωσης και από συγκεκριμένους εκπροσώπους επιχειρήσεων, ότι δήθεν η αύξηση του μισθού θα οδηγήσει σε απολύσεις. Ότι θα σας υπάρχει το είπαν πρόβλημα, τα συλλογικά όργανα της αγοράς. Ότι θα υπάρχει πρόβλημα με την ανεργία. Δεν έγινε αυτό. Το αντίθετο, ο Φεβρουάριος έχει ρεκόρ νέων προσλήψεων. Ρεκόρ από το 2001. Ο Φεβρουάριος που μόλις κλείσαμε έχει 28.000 νέες θέσεις εργασίας. Ρεκόρ στις προσλήψεις από το 2001. Λέτε ότι μπορεί να οδηγήσει και σε νομιμοποίηση μιας αδήλωτης εργασίας. Πιθανόν. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που βλέπουμε όχι απλώς διαψεύδει όσους καταστροφολογούσαν ότι η αύξηση μισθών θα φέρει απολύσεις, αλλά συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε και μια εκτόξευση στις προσλήψεις. Τι δείχνουν όλα αυτά? Ότι μπορούμε να έχουμε μια αγορά εργασίας στην οποία και καλοί μισθοί να υπάρχουν, αξιοπρεπείς μισθοί για να είμαι ακριβής,
και να μην έχουμε και να συνεχίσει να μειώνεται η ανεργία. Δεν είναι αυτά τα πράγματα αντιφατικά μεταξύ τους, όπως συνήθιζε πολλές φορές, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία να λέει στην αφήγησή της. Άρα, μας λέτε ότι είχαμε τυφλή αντιπολίτευση και από τα συνδικάτα. Διότι αφενός οι εκπρόσωποι της αγοράς, από τους βιομηχάνους μέχρι τους εμπορικούς συλλόγους, έκαναν αυτή την εκτίμηση ότι δηλαδή θα αναγκαστώ, εγώ θα τον δώσω τον κατώτατο, αλλά θα αναγκαστώ να διώξω έναν, δυο, πέντε, δέκα υπαλλήλους, αλλά δεν καλοδέχτηκαν την αύξηση και τα συνδικάτα. Να είμαστε δίκαιοι, οι ενώσεις των μικρών επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ήταν θετικές στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Δηλαδή, όταν και πριν αυξήσουμε, όταν κάναμε τον κοινωνικό διάλογο, ήταν θετικές και όταν τον αυξήσαμε, βγήκαν θετικά, γιατί αναγνωρίζουν κάτι πολύ σημαντικό για την ελληνική αγορά. Η αύξηση των μισθών τονώνει την κατανάλωση, τονώνει την εσωτερική ζήτηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια οικονομία όπως η ελληνική που βασίζεται πολύ στην κατανάλωση. Δείτε, για παράδειγμα, όταν δόθηκε το κοινωνικό μέρισμα στα τέλη της χρονιάς, πόσο αυτό αμέσως πήγε στην αγορά. Δηλαδή αμέσως κινητοποιήθηκε η αγορά. Οι αυξήσεις μισθών, τα 5,86 στα 6,50, είναι λεφτά τα οποία ο άλλος θα πάει την επόμενη μέρα στην κατανάλωση. Δεν είναι επίπεδα αυξήσεων τα οποία θα τον οδηγήσουν σε τι, σε καταθέσεις. Τι ακριβώς θα γίνει. Αυτό κινητοποιεί την αγορά, τονώνει την κατανάλωση, λειτουργεί προωθητικά για την οικονομία. Και αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ήξεραν, γι' αυτό και ήταν θετικές εξ αρχής στην αύξηση του μισθού. Αυτό που διαψεύδεται παταγωγός είναι ένα αφήγημα το οποίο εφαρμόστηκε δυστυχώς εφαρμόστηκε στη χώρα μας με το δεύτερο μνημόνιο. Εκεί επικράτησε η προσέγγιση ότι αν συρρυκνώσω το κόστος εργασίας, θα δώσω όθηση στην οικονομία και θα τονωθεί η απασχόληση. Έγινε το ακριβώς αντίθετο. Το 2012 μειώθηκε ο μισθός κατά 22% και δημιουργήθηκε ο υποκατώτατος, μείωσε δηλαδή κατά 32% για τους νέους και την αμέσως επόμενη χρονιά η ανεργία εκτινάχθηκε στο δυσθεώρητο 28%. Δηλαδή, η προσέγγιση αυτή παρήξε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία. Ελάτε λοιπόν να δούμε τις ανεργίες, μια και κάνατε αυτή την γέφυρα. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Εξακολουθεί να παίζεται και σε πολιτικό επίπεδο το επιχείρημα? Ναι, βεβαίως δεν μπορούμε να μετρήσουμε άλλους ανέργους πια, γιατί έχουν μεταναστεύσει όλοι. Φύγαν, το ακούτε κι εσείς πολύ συχνά. Τους διώξατε, σας λένε. Να πω την πραγματικότητα. Η ανεργία τα τελευταία 4 χρόνια, ενώ επί δικής μας διακυβέρνησης, έχει μειωθεί κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες. Το λέει η Ελστάτ, δεν είναι η δικιά μου έτσι, άποψη, κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες. Έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 370.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι θέσεις εργασίας, δεν είναι μείωση του ενεργού πληθυσμού. Δεν είναι αυτός ο λόγος που μειώνεται η ενέργεια. Δεν μειώνεται ο ενεργός πληθυσμός επειδή μεταναστεύει. Έχουμε αύξηση των απασχολούμενων στη χώρα, των εργαζόμενων. Είναι θέσεις εργασίας που σημαίνει ότι αυτοί οι 370.000 άνθρωποι δεν είχαν δουλειά και βρήκαν δουλειά. Να μην εκμηδενίζουμε τη σημασία αυτού. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι ή ότι λέμε τι ωραία που είναι η κατάσταση στην αγορά ή ότι δεν έχουμε ανεργία. Πολύ υψηλή ανεργία έχουμε ακόμη, αλλά σίγουρα έχουμε μία πολύ μεγάλη μείωση τα τελευταία 4 χρόνια και αυτό δείχνει ότι προχωράμε στις σωστές ράγες. Δηλαδή αυτά που κάνουμε για την οικονομία, για τα εργασιακά, για τους μισθούς, την προστασία που αρχίζουμε και θωρακίζουμε περισσότερο τους εργαζόμενους, το χτύπημα της αδύλωτης εργασίας, τα προγράμματα εργασίας που βγάζουμε από τον ΟΑΕΔ, που δίνουν πιο υψηλούς μισθούς από ό,τι πριν. Όλα αυτά δείχνουν ότι είμαστε σε ένα σύστημα που προχωράει στο σωστό δρόμο. Όχι που έχει φτάσει στο σωστό σημείο, αλλά που είναι στο σωστό δρόμο και φέρνει αποτελέσματα. Αυτό. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.